φάτσα είναι αυτή που έχω. Προσπαθώ πάρα πολύ σοβαρά να ξυπνήσω, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ σήμερα. Λοιπόν, αρχικά καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσένα, μαϊλάκο μου. Είναι 9 παρα 10 και εγώ 9 και 4 το επόμενο έχω φύγει για προπόνηση, για γυμναστική. Και ακόμα είμαι έτσι. Γνώμη, πέρα την πλάκα, χθες ήταν μια τρελή μέρα. Τρελή μέρα όμως, κάτσε να σου το πω. Στην ουσία, για να μην τα πω λόγο, εγώ χθες υποτίθεται ήμουν καλεσμένη στο πάρτι γενεθλίων της Ηλιάνας της Κάπα. Αυτός ο ήχος ήταν το σημερινό ξυπνητήρι. Η κοπέλα είχε κάνει ολόκληρο κόνσεπτ, πραγματικά. Μας είχε στείλει προσκλήσεις πού ακριβώς να είμαστε, τι ώρα να είμαστε για τα γενέθλιά της και εγώ το είχα χάψει όλο αυτό, θέλω να σας πω, μέχρι και δώρο. Μέχρι και δώρο αγόρασα. Και ήταν όλες τέλος πάντων οι κοπέλες στο κόλπο και τελικά μου κάνανε πάρτι μπατσελορέτ. Απλά δείτε λίγο την αντίδρασή μου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν το περίμενα καθόλου χθες το βράδυ να ξενυχτήσω και δεν το ήθελα. Οπότε τώρα δυσκολεύτηκα σε αφάνταστο βαθμό να ξυπνήσω. Αλλά ξύπνησα. Αυτό έχει σημασία. Η μέρα λοιπόν σήμερα ξεκινάει με προπονησούλα. Μετά πρέπει να γυρίσω σπίτι να ετοιμαστώ γιατί έχω ένα σημαντικό γύρισμα. Μετά από αυτό πρέπει να ξεετοιμαστώ και να πάμε μαγαζί να φτιάξουμε μπομπονιέρες σιγά σιγά. Είναι vlog μπομπονιέρες στην ουσία σήμερα. Ω, ναι. Και βαριέμαι, δεν έχω χειρότερο πράγμα από το να δένω το κάθε ένα φιωγκάκι μικρούλι επί τόσες φορές. Δεν καταλαβαίνετε. Θα είμαστε εγώ, ο Μπάμπης, ok, και θα έρθουν και δύο φίλες μου για να μας βοηθήσουν με τις μπομπονιέρες. Αυτό είναι το γενικό πλάνο σήμερα. Το έχουμε. Με έχουν πιάσει ξανά οι αλλεργίες μου με τα γατιά. Σας έχω πει ότι είμαι αλλεργική στις γάτες, Ναι, και έχω δύο. Για κάποιο λόγο μου περνάει, ρε παιδί μου. Όταν περνάς, ρε παιδί μου, στο σπίτι σου αρκετό χρόνο με αυτό που σου προκαλεί αλλεργία, για μένα τουλάχιστον, που δεν είναι καμιά πολύ σοβαρή αλλεργία, απλά ξέρετε, έχει μύτη μου, με τσούζουν λίγο τα μάτια μου, τρίβω τα μάτια μου, με ξύνουνε. Και μου έχει περάσει γενικώς. Δηλαδή, όταν πήραμε τη Μάγια, από την πρώτη κιόλας μέρα δεν είχα εμφανίσει καμιά σπουδαία αλλεργία, τίποτα wow. Μετά που πήραμε τη Ζήνα, ήμουν χάλια, είχα πάρα πολύ αλλεργία στο τρίχωμα της Ζήνας και για καμιά εβδομάδα την απέφευγα, δεν τη χάιδευα, δεν την άφηνα να κάτσει πάνω μου. Κάπως έτσι ήταν η φάση. Αλλά μετά ήρθε και ηρέμησε μόνο του, δεν ξέρω πώς. Και κάθε φορά που έχει έτσι ψιλοζέστη, ψιλοάνοιξη, με πιάνει ξανά αυτή η αλλεργία, κυρίως με το τρίχωμά τους, οπότε δηλαδή έρχεται η Ζήνα κυρίως πάλι η αγκαλιά μου, μου τρίβεται, ξέρετε τώρα τρίχες από εδώ και από εκεί παντού, παντού όμως, με πιάνει λίγο ξανά εκεί πέρα. Γι' αυτό με ακούτε με μίξη σήμερα. Πω είναι και ζουμερές αυτές. Μπορεί και γι' αυτό να είμαι λίγο πρισμένη κάπως σήμερα. Πλησιάζει κιόλας η μέρα του γάμου και εγώ κάνω πιο πολύ skincare από ό,τι έχω κάνει σε ολόκληρη τη ζωή μου. Γιατί μου είπε και η κοπέλα που θα με βάψει, Μαριάννα μου, θέλω τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν, τουλάχιστον μίνιμουμ, να κάνεις full skincare, να βάζεις ενυδατικές σου ανελιπώς και κυρίως τα μάτια, γιατί έχω πάρα πολύ αφιδατωμένα μάτια γενικώς και μου σπάει πάρα πολύ εύκολα το concealer. Και είναι αμαρτία, μου λέει. Απλά βάζει ενυδατικές. Και αυτό ακριβώς κάνω εγώ. Είμαι νύχτα μέρα ενυδατικές. Τουλάχιστον θα έχω ένα δέρμα. Φρο παιδιά, στην κυριολεξία. Και δεν έχω χειρότερο από το να πάω για γυμναστική και να έχω βάλει φουλ ενυδατικές πάνω μου. Γιατί νιώθω το πρόσωπό μου να κολλάει 100.000 φορές περισσότερο από τη ζέστη και από τον υδρότα. Την τελειώνω κιόλα! Την ευχαρίστηση που σου δίνει ένα προϊόν που τελειώνει. Δεν σου δίνει τίποτα πάνω στον κόσμο αυτό. Και έχω και αυτό εδώ πέρα το μίνι τόσο δάδειγματάκι eye cream. Που μιλάμε είναι μια σταλιά. Δεν το συζητώ. Βέβαια είναι νυχτός αυτή η κρέμα ματιών νομίζω. Night repair, ναι. Δεν πειράζει. Να κάνει repair όλο το 24ωρο θέλω εγώ. Καλημέρα! Εγώ μπορώ να ζήσω μια πάρα πολύ μεγάλη χάρη από τη ζωή ολόκληρη, όχι μόνο από σένα. Μπορούμε να θεσπίσουμε ένα νόμο που είναι ok να πηγαίνει στο γυμναστήριο και γυμναστική με το δίχαλο. Δεν θέλω να βάλω δώρα σπουρτί παπουτσάκι, ζεσταίνομαι. Αν πηγαίνει με τα πόδια και είναι κοντά το γυμναστήριο, πας. Αν πρέπει να οδηγήσει, δεν μπορεί να πας εύκολα. Θα σου φύγει το δίχαλο με το συμπλέκτη και το φρένο. Άντε πάμε.
Να ψυχήσουμε να βγει σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν χαλαρή γυμναστικούλα με κάποια βάρη. Δεν ξέρω αυτές τις μέρες βαριέμαι τόσο πολύ να γυμναστώ, αλλά θέλω να επανέλθω πίσω στην πραγματικότητα, στη γυμναστική μου και στις προπονήσεις μου. Πιστεύω μετά το γάμο θα καταφέρω να ξαναβγω στον ίσιο δρόμο, τρεις φορές την εβδομάδα προπονήσεις κτλ. Αλλά τώρα πραγματικά δεν έχω την ενέργεια καθόλου να ασχοληθώ με αυτό. Πηγαίνω ίσα ίσα και μόνο για να ξεμπλοκάρω λίγο, θέλεις να το πω έτσι, για να ηρεμήσουν λίγο τα νεύρα μου, κάπως έτσι τέλος πάντων. Γύρισα σπίτι, έχω κάνει ήδη και το γύρισμα το οποίο ήταν να κάνουμε σήμερα. Και θα φάμε leftovers από το χθεσινό βραδινό bachelorette, παιδιά. Και έχει μείνει μπόμπα με σολομό και κάποιο τυρί σαν Φιλαδέλφια είναι. Οπότε μας έχει κάτσει κουτί για το μεσημεριανό, γιατί ειλικρινά βαριόμουν να κάτσω να φτιάξω το οτιδήποτε. Θα φάμε πλουσιοπάροχα. Μη σου πω ότι μένει και για βραδινό. Είναι πάρα πολύ. Μπόμπα! Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, που μου δώσατε τα leftovers. Θα φάμε τώρα μια γρήγορη και θα ετοιμαστούμε να πάμε στο στούντιο για τις μπομπονιέρες. Τίποτα, ο σκύλος μου και οι γάτες μου είναι ακριβώς σαν εμένα. Όπου υπάρχει φαΐ θα έρθουν να δουν τι είναι αυτό. Καθόμουν και σκεφτόμουν τις προάλλες, σαν σήμερα πριν 5 χρόνια, είχα τελειώσει τις πανελλήνιες. Παιδιά, τι, πριν 5 είπα, πριν 10 χρόνια. Δεν πιστεύω ότι λες 14 εδώ σε πανελλήνιες και το 2024 παντρεύομαι. 10 χρόνια δεν φορά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Στα επόμενα 10 χρόνια μπορώ να κάνω και το δεύτερο μου γάμο. Πλάκα κάνω εννοείται. Γελάστε δηλαδή, γελάστε. It's μπομπονιέρες time! Στην Apple Sense, στο μαγαζάκι μου. Παιδιά, ναι, οι μπομπονιέρες θα είναι κυριά, προφανέστατα δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος περίμενε κάτι διαφορετικό από μένα. Σας την είχα δείξει κιόλας γενικά την μπομπονιέρα που θα φτιάξουμε, αλλά θα σας τα ξαναδείξω σήμερα. Έχουμε προμηθευτεί οτιδήποτε θα χρειαστούμε από το Eldeco. Παιδιά, ένα σοκ είναι το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι για να φτιάξεις τα πάντα μόνος σου, DIY δηλαδή. Για γάμο, για βάφτιση, για πάρτι, για μπατσελορέτ. Για ό,τι μα ό,τι, για διακόσμηση σπιτιού, διακόσμηση χώρου, διακόσμηση επαγγελματικών χώρων, για ό,τι μα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είχα πάει, θα θυμάστε, πριν από περίπου κάνα μήνα για να φτιάξουμε την μπομπονιέρα όπως ακριβώς την ήθελα. Με βοηθήσανε πάρα πολύ με το σχέδιο, με τα χρώματα. Θα βρεις επίσης και κουφέτα στο Eldeco. Έχει πάρα πολλά κουφέτα να δοκιμάσεις κιόλας. Μπορείς να δοκιμάσεις τα κουφέτα στο Eldeco. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι γεύση κουφέτα είχαμε πάρει. Θυμάμαι πάντως πως μοιάζανε. Σίγουρα θα δοκιμάσουμε κανένα κουφετάκι σήμερα. Άντε και καλά, Στέφανα, πάτε μου! Οπότε θα έχουμε προμηθευτεί όλα από εδώ και στην ουσία μόνο το κερί θα φτιάξουμε εμείς. Έχουμε διαλέξει μπομπονιέρα έτσι σε στυλ φοντανιέρα. Έχω βάλει τα κορίτσια που δουλεύουν εδώ το πρωί να μου γεμίσουν τις μπομπονιέρες μου, τις φοντανιέρες μου με κερί. Έχουμε βάλει δύο διαφορετικά αρώματα στα κεριά. Οι μισές μπομπονιέρες είναι με άρωμα γαρδένια και οι άλλες μισές είναι με άρωμα white mask για να ταιριάζει έτσι με το υπόλοιπο vibe του γάμου τέλος πάντων το λουλουδέ. Και είναι απίστευτη. Η γαρδένια. Εγώ στη γαρδένια θα επιμείνω γιατί το white mask το μυρίζω συνέχεια γιατί το πουλάμε συνέχεια σαν άρωμα. Αλλά ο γαρδένια δεν είχαμε βάλει ακόμα στο site, οπότε μυρίζω σχεδόν πρώτη φορά τη γαρδένια. Είναι υπέροχη, υπέροχη. Και τα καπάκια είναι κάπως έτσι, οπότε η μπομπονιέρα μας κλείνει έτσι. Και εμείς σήμερα θα βάλουμε τα τούλια, θα βάλουμε τα κουφέτα μέσα στα τούλια και όλα αυτά με ένα κορδελάκι έτσι εδώ πέρα. Όλο αυτό επί 250 φορές, όσες και μπομπονιέρες δηλαδή. Καλά θα πάει αυτό. Ευτυχώς σήμερα έχω κλείσει για πάρτι με όλη την Apple Senses. Power! Και είναι και ο Μπάμπης εδώ για βοήθεια, θα έρθουν και δύο φίλες, οπότε θα την αράξουμε έτσι εδώ. Πάμε να κάνουμε unboxing όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα χρειαστούμε. Να φτιάξουμε την πρώτη μπομπονιέρα εδώ μαζί με τον Μπάμπη, να δούμε πώς θα γίνει ακριβώς. Για να ξεκινήσουμε τη μαζική παραγωγή μπομπονιέρας, μιλάμε. Αλλού το πράγμα. Κάπως έτσι θα βγαίνει τέλη η μπομπονιέρα μας, είναι το δείγμα που είχαμε φτιάξει τότε στο Eldeco. Οπότε στην ουσία μόνο το από πάνω χρειαζόμαστε, αν το καταλαβαίνεις, το πιατάκι. Και θα σας δείξω ακριβώς ποια πράγματα χρειαζόμαστε τώρα. Αυτά που θα χρειαστούμε είναι τούλια. Έχουμε πάρει δύο διαφορετικά χρώματα σε τούλια. Έχουμε πάρει αυτό εδώ που δεν είναι ακριβώς λευκό, είναι ένα υπόλευκο τέλος πάντων. Και αυτό εδώ πέρα το πρασινάκι, μην το βλέπετε τόσο σκούρο, εν τέλει θα βγει έτσι κάπως ανοιχτό χρώμα. Απλά τώρα είναι και πάρα πολλά μαζί. Και τις κορδελίτσες μας, αυτές εδώ πέρα τις μπες κορδελίτσες έχουμε διαλέξει γιατί θα έχουμε και rose gold λεπτομέρειες, οπότε αυτό φέρνει λίγο κάτι σε rose gold το ύφασμα. Και βέβαια τα κουφέτα μας, εκεί ήθελα να καταλήξω. Τι γεύση έχουμε πάρει? Α, στρατσετέλα! Η σοκολάτα γάλακτος και επικάλυψη ζάχαρης. Και είναι κάπως έτσι τα βλέπετε ότι είναι λευκά με rose gold λεπτομέρειες. Πεθαίνω! Οπότε τα βγάζουμε από τις σακούλες τους, τα βάζουμε έτσι κάπως σε μια σειρά για να μπορέσουμε να οργανωθούμε. Παμ. Το πλάνο έχει ως εξής, τα βγάζουμε όλα έξω για να δούμε με τι ακριβώς έχουμε να δουλέψουμε και πόσα πράγματα και πόσες ώρες θα μας πάρει κυρίως όλο αυτό θέλουμε να δούμε. Πώς φαίνεται το κουφέτο? Καλό, θα το τρώγες στο γάμο σου. Είσαι αστέρι, ο Μπάμπλ. Άρα, λευκό από μέσα, σωστά, σωστά, βάλε 5 κουφέτα, βάζεις έτσι λίγο ψηλό σταυρωτά, κατάλαβες, το πράσινο. Μέσα είναι το λευκό. Ωραία, βάλε το λευκό μέσα αυτά, 5.
Σε κατούλια θα κρυμιστούμε όσο δεν πάει σίγουρα με τα τούλια. Έλα πάμε. Εδώ είσαι. Αυτό είναι. Προχώρα. Και κορδελάκι. Αυτό το πιο εκνευριστικό. Αυτή είναι η μπομπονιέρα μας. Και κάπως έτσι ξεκινάμε να φτιάξουμε και τις 250 μπομπονιέρες μας. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο εκνευριστική διαδικασία. Δεν ξέρω ποιος θα απολαμβάνει όλο αυτό το πράγμα, αλλά να κάνεις το ίδιο πράγμα 250 φορές μου φαίνεται τραγικά βαρετό. Στην ουσία μας πήρε συνολικά 4,5 ώρες, ίσα ίσα για να φτιάξουμε μόνο τα κουφέτα στα κορδελάκια τους και στα τούλια τους, έτσι. Το κερί δηλαδή θα έπαιρνε πάρα πολλές ώρες ακόμα. Ήρθαν λοιπόν και οι δύο φίλες μου για να μας βοηθήσουν με τα τούλια, μπας και προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Και ευτυχώς η δουλειά έγινε 2 φορές πιο γρήγορα. Είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο να έχεις φίλους που σε στηρίζουν στο κάθε σου βήμα και είναι εκεί δίπλα σου στα πάντα. Τελειώσαμε! Λοιπόν, δείτε παιδιά, έχει γίνει ένας πανικός στο μαγαζί, δηλαδή δεν το αναγνωρίζω. Όλα αυτά εδώ έχουμε χωρίσει τα κεριά από τα καπάκια, γιατί είχαμε ένα μικρό θεματάκι, τέλος πάντων ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και γίνεται αυτό εδώ πέρα το situation και τώρα όλα αυτά εδώ πέρα θα τα φορτώσουμε στο αυτοκίνητο. Να, τες κάπως έτσι τις έχουμε φτιάξει τέλος πάντων όλες τις μπομπονιερίτσες μας. Έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα γιατί μας γλιστράει λίγο το κορδελάκι αυτό, μας γλιστράει λίγο και ψιλοβγαίνει, οπότε πρέπει να προσέξουν οι δύο κοσμητές πώς θα τα βάλουν στα τραπέζια. Αλλά πιστεύω θα πάνε όλα καλά, αυτό εδώ πέρα είναι το τελικό. Και πάμε τώρα να φορτώσουμε όλο το αυτοκίνητο. Φορτώνουμε λοιπόν τα μάξι μου. Μην νομίζω ότι χωράει και πάρα πολλά το αμαξάκι μου. Ίσα ίσα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και λίγες μέρες πριν το γάμο θα πάμε τις μπομπονιέρες στο κτήμα που θα παντρευτούν για να στηθούν την ημέρα του γάμου. Γεια σου! Ήρθαμε! Μόλις έκανα ένα αναζωογονητικότατο μπανάκι, το χρειαζόμουν. Και σήμερα θα είμαι μόνη μου σπίτι. Δηλαδή μόνη μου, με το Μάιλο και τις γάτες μου. Γιατί ο Μπάμπης είχε πάει για το δικό του μπάτσελορ, παιδιά. Γίνεται ένας πανικός γενικός. Πλησιάζουμε και επικρατεί χάος, μαναράκι μου. Χάος. Οπότε σκέφτομαι να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο night in, girls night treatment, μπλα μπλα. Το οποίο όλοι ξέρουμε ότι αυτό ξεκινάει με pancakes. Ξεκάθαρα, θα παραγγείλω pancakes λοιπόν. Και θα κάτσω με αγκαλίτσα με το μαϊλάκι μου. Θα δούμε ταινία, θα δούμε YouTube, θα δούμε Netflix. Θα φτιάξω δικά μου pancakes. Θα βάλω μέσα πραλίνα μπέρνο, πραλίνα φράουλα. Θα βάλω και φουντούκι και λίλα πάουζε. Αυτά. Δεν θα βάλω κάτι άλλο. Δεν θα το φορτώσω παραπάνω. Έτοιμοι! Μάλλον παραγγείλαμε pancakes! Θα την περάσουμε μόνο μας σήμερα το βράδυ. Εγώ και εσύ, χωρίς τον μπαμπά. Μέχρι να έρθουν τα pancakes, θα κάνω μια βιντεοκλήση την κουμπάρα μου. Ελπίζω να το σηκώσει κιόλα. Κουμπάρα! Τι κάνεις? Καλά με το μικρόφωνο. Ήρθαν τα pancakes. Με έχουν πονέσει πάρα πολύ τα δάχτυλά μου τις μπομπονιέρες και δεν μπορώ ούτε τη σακούλα να ανοίξω. Λοιπόν, ανοίγω. Τα pancakes είναι εδώ. Είναι μια σταλιά. Γιατί είναι τόσο μικρά? Μάιλο! Μη! Είναι υπέροχα. Top. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.